Γεια σας! Καλώς ακόμα σε το Feed the Stories. Πάμε δυναμικά στο επεισόδιο 107. Σε αυτό το επεισόδιο θα αντιμετωπίσουμε τους χειρότερους σας εφιάλτες. Κάποιον, όχι εσάς. Γενικά, ταραντούλες. Θα κάνουμε rescue ταραντούλα. Α, μας διέφυγε μια ταραντούλα. Τι κάνουμε? Και θα κάνουμε και έναν από τους απαγορευμένους νόμους. Τι λέμε πάντα, μη κάνετε handling. Τώρα θα κάνουμε handling. Για πάμε. Βρισκόμαστε στη Βραζιλία, στη ζούγκλα, κάπου κοντά στον Αμαζόνεο και μόλις εντοπίσαμε μια λασιδιώρα παραχυπάνα. Okay. Έστω ότι πρέπει να κάνουμε μια μεταφορά ή ένα handling στην ταραντούλα μας. Γενικά δεν το συνιστώ, μπορεί να φάμε τρίχα, μπορεί να φάμε δάγκωμα, ίσως να φοράμε καλύτερα γάντι. Πάρτε όλα τα μέτρα ασφαλές που χρειάζεται, μην είστε μπακαλόγατοι, αλλά έστω ότι θέλουμε να κάνουμε handling unofficial. Έχουμε εδώ αυτό το πέρα το μωρό. Αυτή ήταν η λασιδιώρα παραχυπάνου στη Βραζιλία, μια πολύ μεγάλη ταραντούλα. Δεν θέλουμε να τη σεσάρουμε, δεν θέλουμε να τη βλάψουμε, αλλά έστω ότι κάτι χρειάζεται. Έχουμε αυτό πέρα το πινελάκι, το οποίο είναι τελείως αυλαβές. Πινελάκι, τρεχούλες, τσα-τσα-τσα-τσα-τσα. Και θέλουμε να την πάρουμε στο χέρι. Στην αρχή θα κάνουμε το scoop. Το χέρι μας τώρα θα είναι scoop. Τσακ, scoop. Και με το πινελάκι θα του πούμε έλα μωρή καραντουλίτσα. Πάμε έτσι και ελαφρώς την μεταφέρουμε εδώ. Το κοιμάζει, βλέπετε, ακουπάει, φεύγει. Αυτή είναι μια πολύ ήρεμη ταραντούλα, την ξέρω προσωπικά, γι' αυτό το δοκιμάζω σε αυτήν. Πάλι δοκιμάζει. Τι είσαι, να σε ακουμπήσω, να μην σε ακουμπήσω? Έλα ταραντούλίτσα μου, εμπιστέψουμε. Ελαφρώς πιέζουμε, δεν βάζουμε δύναμη. Την προτρέπουμε ουσιαστικά να ανέβει στο χέρι μας. Πάει να στρίψει από εκεί, όχι, έλα από εδώ. Ωραία. Έχει ανέβει μισή, βοηθάμε τώρα. Έχει ανέβει όλη. Οι άκρες εδώ πέρα έχουν τέτοια για να γατζώνονται νυχάκια, οπότε το νιώθουμε λίγο. Δεν θέλουμε να αισθανθεί ότι απειλείται, οπότε δεν κάνουμε κινήσεις πολλές. Την αφήνουμε έτσι. Ακόμα δεν αισθάνεται πλήρως ok στο χώρο αυτό, να. Ο οποίος χώρος είναι το χέρι μας. Δεν θέλει να κινηθεί από ό,τι βλέπουμε. Σεβαστό, το δεχόμαστε. Είναι και μεγάλη σε ηλικία. Την ξαναβάζουμε εδώ. Της λέμε, έλα μωρή ταραντούλα. Αφήνει εδώ το... Κάθεται. Πάντα. Μετά πλέον τα χεράκια. Μπορεί να έχει λίγο ριγόλο να τρέψουμε έτσι να κάνουμε να ράνουμε. Πάω να πούμε χεράκια. Έστω τώρα θέλουμε να τη μεταφέρουμε. Τη φοβόμαστε γενικά. Δεν θέλουμε να έχουμε καμία επαφή. Αλλά πρέπει να καθαρίσουμε το χώρο της, να αλλάξουμε το πόστρωμά της. Έχει μερικές κατσαρίδες που δεν φαγώθηκαν, οι οποίες δεν πρέπει να μείνουν μέσα. Οπότε πρέπει να την απομακρύνουμε. Αυτό που κάνουμε, απόλυτα ασφαλές και σίγουρο. Χρειαζόμαστε ένα πλαστικό ποτήρι διάφανη ή διαφανές. Διαφανές. Οπωσδήποτε για να βλέπουμε τι γίνεται. Ένα κομμάτι χαρτί και το πινελάκι μας. Αυτό είναι που θα κάνουμε, να οθήσουμε τα ραντούλα να μπει εδώ μέσα. Τώρα αυτή έτσι όπως είναι, είναι λίγο δύσκολο να το βάλουμε. Θέλω όμως τα πριν ήταν πιο εύκολο. Γιατί πρέπει να το βάζαμε έτσι, θα κάνουμε τέτοια τσακ μπες. Τώρα αυτή έτσι όπως είναι, να την οδηγήσουμε σε ένα άλλο σημείο. Τακ τακ, ελαφρώς. Συγγνώμη που σε ενοχλώ με μικρή μου. Ωραία. Οπ, πέταξε τρίχα, το είδατε? Όταν πετάει τρίχα, καλό είναι να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα. Γιατί τώρα αυτά είναι στον αέρα, μην μπουν μάτια, χέρια κτλ. Να κάτσουν και μετά συνεχίζουμε. Άμα έχουμε αυτή τη δυνατότητα, βάζουμε αυτό εδώ. Οπ. Ωραία. Ξανά τρίχα. Στρεσάρεται το ζωντανό. Έλα. Δεν είναι κάτι σκληρό, αγάπη μου. Τσακ. Πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ απλά. Την βάλαμε μέσα. Βάζουμε και το χαρτί εδώ. Και το κλείνουμε. Φτιάχνουμε ό,τι θέλουμε να φτιάξουμε και την ξαναβάζουμε. Έλα γλυκιά μου. Χτυπάμε ελαφρώς.
τώρα. Και πέφτει! Ο Θεός μαζί μου. Κάνουμε κι άλλη. Κάνουμε πάλι εδώ πέρα το σε μια βάγκαν. Έχουμε εδώ. Πιέζουμε ελαφρώς. Όταν είναι ενήλικες ταρατούλες, παιδιά, πάντα είναι πιο βάρη πέπονες. Εδώ. Οπ. 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 Πολύ συνεργάσιμη, ούτε λίγο δεν μας πέταξε αυτή τρίχα. Κλείνουμε, το κρατάμε έτσι για να δούμε αν θέλει να κάνουμε έτσι ελαφρώς handling. Λίγο εδώ πέρα, της αλλάζουμε το χώρο να βγει με την όπισθεν. Όπα, όπα, έλα γλυκιά μου, έλα μορφιά μου, τσάκα της. Όπως κάνουμε τα σαβράκια, δίνουμε λίγο χώρο να περπατήσει. Είναι και μια αλφα ηλικίας, αυτή μπορεί να είναι και 7 χρονών. Ο όμορφος κόσμος της ταραντούλας. Τι κοιτάει ρε. Και κάνουμε release. Έλα καλή μου. Ξοβούμε εδώ πέρα της εξωτέρα που δεν μας αρέσει πλέον τόσο. Προτιμάμε Reptiplanet. Γιατί έχει αυτά τα πορτάκια που δεν μπορείς να δεις το ζώο ουσιαστικά. Κρύβεται από εδώ πέρα. Τσακ τσακ. Λοιπόν, τώρα θα πάω κάτι έτσι απλά για να μην το κάνετε εσείς. Είναι στο είδος ποικιλοθέρια, η ρεγκάλις είναι. Το είδος ποικιλοθέρια έχει το πιο άσχημο δάγκωμα από τις εμπορικές ταραντούλες που κυκλοφορούν ευρέως. Δεν θέλεις να φας δάγκωμα από μια ποικιλοθέρια, από εμετούς μέχρι πόνους και τις αρέσουν πάρα πολύ να μπαίνουν σε τούνελ. Λίγο θα πειράξουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν θα επιχειρήσουμε πολλά πολλά, αλλά έστω να δούμε λίγο ταχύτητα και να δούμε λίγο αυτό το μοναδικό είδος. Οπ, οπ, οπ. Εδώ. Εδώ ανεβαίνει το τέρας. Είναι μια πολύ μεγάλη ταραντούλα. Οπ. Λοιπόν, δεν θα την κάνω handling. Δεν έχω καμία όρεξη. Απλά θα δούμε την κίνησή της. Έτσι, οποιοδήποτε ερεθίσματα παίρνει αυτή, αντιδράει αμέσως γρήγορα. Εμείς τώρα τι κάνουμε, γιατί το κάνουμε όλο αυτό, για να δείξουμε πώς θα τη βάλουμε ουσιαστικά άμα θέλουμε να καθαρίσουμε το χώρο της. Θα επιμείνουμε λίγο. Ωραία, ευκολάκι. Μπήκε. Κλείνουμε. Τσακ. Τ' αρέσει προφανώς, όλες προτιμάνε να δραπετεύσουν παρά να επιτεθούν. Αλλά μέτρα ασφαλείας πάντα, πολύ προσοχή. Τώρα συγκεκριμένη σίγουρα δεν είναι handling. Κάνεις λίγο την καθαριότητά σου, αλλάζεις το υπόστρωμά σου, φτιάχνεις ό,τι φτιάχνεις και την ξαναφθηνείς στο χώρο της, να πεις από το τούνελ και την κουστάρεις. Είναι ούτως ή άλλως breathtaking, το pattern και μόνο είναι aggressive, δηλαδή βλέπεις. Κάνει κρά, κρά, aggressive. Λοιπόν, την αφήνουμε. Οπ. Έχει πολύ μεγάλο δρασκελισμό. Μπαμ μπαμ, μπορεί να κάνει ένα μεγάλο βήμα και να βγει εκτός άμα θέλει. Την αφήνουμε στην ησυχία της. Πήρατε ένα δείγμα. Πάμε σε άλλη μία λασιδιόρο παραχυμπανάκι. Λοιπόν, εδώ θα δούμε λίγο πόσο πιο γρήγορη είναι, αλλά και πάλι rescue. Δηλαδή άμα δραπετεύσει τι μπορούμε να κάνουμε. Εδώ είμαστε λίγο πιο ανεκτικοί. Είναι μέτρια προς γρήγορη ταχύτητα, δεν είναι δηλαδή κάποια δεντρόβια που θα είναι πολύ πιο γρήγορη. Έχει μια αλφα ταχύτητα μεγαλύτερη, πάλι δεν είναι, είπαμε, μια που θα κλαις. Και θα κάνουμε το εξής, έστω ότι, οπ, έφυγε. Φεύγει, φεύγει, φεύγει. Ω, για που πάει η ταραντούλα. Εδώ το μαγικό ποτήρι. Και έτσι, παπ. That's it, δεν προσπαθούμε με τα χέρια. Η μεγαλύτερη τη σβήξουμε να τη σοφήσουμε. Γενικά μερικές φορές τρέχουν και σταματάνε κάπου φρενάρουν. Περιμένετε τη στιγμή που θα φρενάρει. Πάλι έτσι, τσουκουτσούκου, πάει 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 πάει, πάει στην κάμερα. Οπ. Μπλοκάρουμε λίγο. Τσαπ. Και επειδή τώρα πάει να γυρίσει κάτω το τραπέζι, κάνουμε το κόλπο μας με το χαρτί. Μην τσεκλωβίσουμε κανένα πόδι, προσοχή. Τσακ. Παίρνουμε το χαρτί. Εδώ. Και κλείνουμε ή αλλιώς σβήνουμε με το τελευταίο ταραντουλάκι, μια μικρομεσαίου μεγέθους ταραντούλια. Ταραντούλα. Ταραντούλια. Ψαλμοπέους. Αν θυμάμαι σωστά, Ιρμίνια. Ιρμίνια
σχεδόν πηδάει κιόλας. Get ready. Έχουμε και εδώ πέρα, πες ότι πρέπει να αλλάξουμε χώρο, πλέον αυτό είναι μικρό, το οποίο είναι... Αλλά μπορείτε να κάνετε είναι αυτό, άμα βγει γρήγορα. Τώρα ο χώρος αυτός είναι μικρός, ωραία, πάει σιγά. Οπ, οπ, είδατε, τσακ, άμα τρακουμπήσω λίγο, δεν προλαβαίνω καν. Βάζουμε εδώ μπροστά, έτσι ώστε να μπει από κάτω και να εγκλωβιστεί. Αλλά παίζει μπαλίτσα γρήγορα. Και παίζει και λίγο απρόβλεπτο αυτή. Οπ. Τώρα επειδή το βάλαμε μπροστά, ανέβηκε εδώ. Κλείστηκε αμέσως. Πρέπει να κάνουμε rehouse, ότι μαλώστε μας. Τσακ. Εδώ πάμε, νέος χώρος. Πανέμορφη ταραντούλα, δεν τη ξέρει πολύ το ελληνικό κοινό. Θα πρέπει να δίνουμε άπειρες τέτοιες. Και για να τη βάλουμε μέσα, κάνουμε έτσι ένα λαφρύ παπ. Και μπαίνει. Κλείνουμε. Και είπα θα σβήσουμε με την άλλη να. Θα κλείσουμε να σβήσουμε την άλλη να. Όχι. Bonus. Jumping spider. Δεν είναι ταρατούλα, είναι αραχνίδιο. Jumping spider. Κάναμε την επανάσταση. Φέραμε jumping spider. Έχει πάρει άπειρος κόσμος. Τις γουστάρουμε άπειρα. Είναι μικρή. Δείτε εδώ. Σαν το νύχι μου και λίγο μεγαλύτερη είναι. Η Jumping Spider είναι ημερόβια ταραντούλα, ας το πούμε έτσι. Κυνηγά η μέρα, θέλει φως, δεν θέλει τόσο υγρασία. Είναι πιο cute, είναι πιο συνεργάσιμη, πιο επικοινωνιακή. Όχι μωρία μήνα. Αυτή είναι η Bahamas. Έχει πολύ ωραία κίνηση. Οπ, είδατε που πήδηξε. Είναι πολύ γρήγορη, δείτε εδώ. Λοιπόν, εδώ βλέπετε που είναι λίγο ροζ μπροστά, αυτό είναι θηλυκό. Εντάξει, είναι ελοχτό, είναι πιο εύκολο. Στο Αλέξη μπορεί να κάνουμε κανένα λάθος, ελπίζω να μην κάναμε. Αλλά αυτό είναι πολύ πιο ξεκαθαρά. Τσακ. Δηλαδή εδώ που λέει, οπ, κοιτάει, βλέπει, πετάει. Οπ. Τρελό. Και συνήθως αφήνει και ιστό. Οπ. Να το. Εντάξει, τώρα επειδή ίσως είναι και νέο απόκτημα, αλλά είμαι τρελός λάτρης Jumping Spider. Επίσης είναι πολύ καλός στηρευτής, όσο γλυκά και να φαίνεται, είναι τέλειος στηρευτής. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, πάνε στο χώρο σου. Μπράβο αγάπη μου, είσαι τέλεια. Ουπ. Αυτό λοιπόν είναι το επεισοδιάκι με ταραντούλες Hunting Rescue και Motion και Jumping Spider Bonus. Support το feeder, support σημαίνει από ένα like, ένα κοινοποίηση μέχρι στις αγορές σας να μας προτιμήσετε. Δεν έχουμε Patreon, Maeon και τα λοιπά. Φιντεράκι, δαγκωτό, το καλύτερο online shop σε όλο το γαλαξία. Σας αφήνω. Γεια σας. Και έναν από τους... Περιμένω το πρώτη λέξη. Λέξη. Όχι παράβατους, απαράβατους πράσεις. Νομούς. Πάρτε όλα τα care... care measurements. Μέτρα ασφαλείας. Ναι, πού είσαι αγγλικά. Το κρατάμε έτσι ή γιουβέτσι. Σας έχω bonus. Τι... Τι σιωπή.